Η προετοιμασία μιας γυναίκας σαν και εσάς πριν από μια φωτογράφηση που πρέπει να είναι τέλεια, ποια είναι? Θέλω να πω με τη διατροφή, με τις δίαιτες, κάνετε κάποια αποτοξίνωση ή κάτι συγκεκριμένο, μια φωτογράφηση? Γενικά έχω πρόγραμμα στη ζωή μου, δεν το κάνω. Κοίταξε Φλόριντα, για μένα αυτό είναι τρόπος ζωής. Δεν είναι ότι το κάνω για να βγω σε μια φωτογραφία ή όταν πρέπει να κάνω μια δουλειά που υπάρχει έκθεση. Είναι καθημερινότητά μου. Μιλήσατε πολύ ωραία για μια έτσι δύσκολη στιγμή που πάρα πολλές γυναίκες περνάνε μετά τη γέννα, τέλος πάντων, μια σαν κατάθλιψη. Τι μπορείτε να έτσι συμβουλέψετε στις γυναίκες που σε λίγο καιρό θα γίνουν μαμάδες, ώστε να μην πάθουν το ίδιο? Θα έλεγα ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε καλή ψυχολογία, και το λέω προσπαθήσουμε γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά όταν είσαι στην πρώτη σου εγκυμοσύνη που δεν ξέρεις τι σε περιμένει και είναι το άγχος της άγνοιας, θα έλεγα. Να μπούμε σε πρόγραμμα γυμναστικής που θα μας κάνει καλό, θα μας ανεβάσει λίγο τις ορμόνες μας, ναι, θα αλλάξει τις ορμόνες και θα ανεβάσει τη διάθεσή μας, γιατί ξέρετε ότι αν δεν νιώθουμε, επειδή από τη φύση μας οι γυναίκες είναι φιλάρεσκες, οπότε αν δεν νιώθουμε και καλά με τον εαυτό μας ρίχνει την ψυχολογία πάρα πολύ. Και απέναντι στον σύντροφό μας και απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό, ξέρεις, να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας. Τώρα περάσανε οι γιορτές, βέβαια έχουν ήδη καμιά εικοσαριά μέρες. Υποκύψατε σε κάποια λιχουδιά ή σε κάτι που έτσι συνήθως δεν κάνετε? Και εγώ υποκύπτω. Ο άνθρωπος είμαι, προς Θεού, και με τα παιδιά στο σπίτι, όλο και κάποιο γλυκό. Αλλά προσέχω, όταν κάνω μια ατασταλία, μετά θα επανέλθω σιγά-σιγά, θα μπω στο πρόγραμμα που χρειάζεται και να προσέξω τη διατροφή μου και να τρώω τα γεύματα που πρέπει, για να μπορέσω να έχω και ενέργεια στην καθημερινότητά μου. Αυτό είναι το σημαντικό. Μετά από τέσσερις γέννες, ξαναγυρνούσατε πάντα όπως ήσασταν. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν έχετε ξεφύγει ποτέ. Έχω ξεφύγει κι εγώ σαν άνθρωπος, εντάξει, ειδικά μετά τις εγκυμοσύνες. Δεν ήταν εύκολο για μένα να επανέλθω, γιατί πρώτον δεν είμαι μικρή και παίζει ρόλο και η ηλικία πάρα πολύ. Και είναι και η καθημερινότητα, έχω πολύ φορτωμένο πρόγραμμα, οπότε δεν υπάρχει χρόνος για μένα. Αυτό είναι. Δηλαδή, για μένα είναι σημαντικό το ότι κάνω μια δουλειά που μπορώ μέσα από αυτή τη δουλειά να προσέχω και εγώ τον εαυτό μου. Αυτό είναι το καλό, γιατί κατά τα άλλα ο χρόνος είναι πάρα πολύ περιορισμένος πλέον με τα παιδιά και υπάρχει και πολύ κούραση. Κάνετε μια δουλειά που αγαπάτε και αυτό φαίνεται, έχετε ένα πάθος γενικότερα για τη γυμναστική. Έχετε όμως έτσι κάνει μεγάλες, πώς να το πω, θυσίες στη ζωή σας για να είστε αυτό που βλέπω τώρα μπροστά μου? Να σας πω κάτι, επειδή έχω ξεκινήσει από πάρα πολύ μικρή ηλικία αθλητισμό και μάλιστα πρώτο αθλητισμό, οπότε μια ζωή έβαζα στόχους και δεν ήθελα να παρεκκλίνω από αυτούς. Και πάντα ήμουν με πρόγραμμα και έλεγα ότι θα καταφέρω να το κάνω αυτό, παρόλο που είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο να θέτεις στόχους και ειδικά είμαι πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου. Και αυτό έχει να κάνει και με τη γυμναστική και γενικότερα το τι θα κάνω τα επόμενα βήματα. Αυτή τη στιγμή, όπως σου είπα, με το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχω βάλει στόχο να κάνω όλο και περισσότερο κόσμο να ασχοληθεί με τη γυμναστική, να μην το θεωρεί καταναγκαστικό έργο, να καταλάβει την αξία της άσκησης, ότι είναι πολύ σημαντικό πλέον να γυμναζόμαστε, όχι μόνο για να κρατάμε μια καλή εμφάνιση, αλλά και να προσέξουμε την υγεία μας. Ο χρόνος που περνάει σας αγχώνει? Τη δεδομένη μάλλον στιγμή, όχι. Γιατί, δόξα τω Θεώ, ο Θεός με αξίωσε να έχω τα παιδάκια μου, να είμαι καλά, οπότε δεν με αγχώνει καθόλου. Δηλαδή, ίσα ίσα που με κάνει να νιώθω καλύτερα και πιο συνειδητοποιημένη σε πολλά πράγματα και υπάρχει και αυτή η ωριμότητα με την ηλικία. Ξέρω πλέον τι θέλω.